Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την υποψηφιότητά του για Δήμαρχος Πύργου ανακοίνωσε και επίσημα ο Νόντας Κυριαζής, ο οποίος ετοιμάσατε το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στην γνωστοποίηση ιδρυτικής προκήρυξης και προσώπων που υποστηρίζουν την καθοδό του στις εκλογές. Οι πληροφορίες θέλουν και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουν ταχθεί ήδη στο πλευρό του, με την εξέλιξη αυτή να ανακατεύει την τράπουλα για τον Δήμο Πύργου εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου. Ο Νόντας Κυριαζής, μετά την παραίτησή του από πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου και την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη ανάσα του Δημάρχου Τάκη Αντωνακόπουλου, προχώρησε και στο επόμενο βήμα, ανακοινώνοντας μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ την υποψηφιότητά του για το Δήμο του Πύργου. Αφού βρίσκομαι σε ανοιχτό διάλογο με τους συμπολίτες μου εδώ και αρκετό καιρό, έχω δεχθεί προτάσεις να εκτεθώ και πάλι ως υποψήφιος δήμαρχος. Τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την ανεξαρτητοποίησή μου, αυτές οι φωνές έχουν πληθύνει. Δεν κρύβω λοιπόν ότι δεν μπορώ να κρύψω ότι πραγματικά έχω την υγιή φιλοδοξία να εκτεθώ ως υποψήφιος δήμαρχος. Φυσικά και έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να εκτεθώ για δεύτερη φορά ως υποψήφιος δήμαρχος. Μάλιστα, μέσα στο επόμενο διάστημα είναι έτοιμος ο ίδιος και η ομάδα των υποστηρικτών του, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, να ανακοινώσουν επισήμως την καθοδό τους στις εκλογές μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού τους. Πραγματικά πλέον δεν με αφήνει αδιάφορο αυτό το ενδεχόμενο και αυτή η προοπτική. Δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος, γιατί πονάω αυτόν τον τόπο και νομίζω ότι δεν έχει δικαιωθεί. Όχι ότι έχω εγώ κανέναν αδικαίωτο στόχο προσωπικό ή γιατί εγώ τέλος πάντων έχω αυτό σκοπό να γίνω δήμαρχος. Δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό, είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Αν όμως μπορώ να συνθέσω απόψεις, να συνενώσω δυνάμεις για το καλό αυτού του τόπου και αν πιστώ γι' αυτό θα το κάνω και πολύ σύντομα θα προχωρήσω σε σχετικές ανακοινώσεις και διακηρύξεις. Η είδηση της καθόδου του κυρίου Κυριαζή αποτελούσε εδώ για κάποιες ημέρες θέμα συζήτησης στον πύργο. Ωστόσο, η επισήμη επιβεβαίωση ήρθε από τον ίδιο, ανακατεύοντας στην ουσία την τράπουλα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του ερχόμενου Οκτωβρίου. Φυσικά υπάρχουν δυνάμεις, υγιείς δυνάμεις στην κοινωνία, με τις οποίες βρίσκομαι σε συνεχή συνεννόηση και επαφή. Έχει αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με πολλούς συμπολίτες μας και οι οποίοι ενδιαφέρονται ειλικρινά για το μέλλον της πόλης και των χωριών του Δήμου Πύργου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κουζίνα κατοικία στο χωριό Ανεμοχώρη του Δήμου Πύργου, σε σπίτι όπου διαμένει ολομόναχη 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα. Οι πυρηνές γλώσσες έκαψαν την σκεπή, ενώ η ηλικιωμένη που είχε εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι απομακρυνθήκε από πολίτες. Στο σημείο όμως έσπευσαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον πύργο και την Κρέσθενα. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, με τη φωτιά να καταστρέφει μέρος της σκεπής και την ίδια να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Σοβαρά είναι τα περιστατικά πυρκαγιών σε οικίες τις τελευταίες ημέρες στην Ηλία, με ακόμα μία περίπτωση να καταγράφεται καθώς ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στην κοινότητα Ανεμοχωρίου του Δήμου Πύργου. Πρόκειται για το τέταρτο σπίτι που καταστρέφεται από πυρκαγιά, ενώ οι τρεις προηγούμενες περιπτώσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις κατοικίες, αφήνοντας τους ενίκους τους στο δρόμο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πύργου κλήθηκαν για πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην οποία διέμενε μια 80χρονη γυναίκα, όπου κατάφερε να εξέλθει από το χώρο του σπιτιού της με τη βοήθεια των γειτόνων, όπου έτριξαν εσπευσμένα στο σημείο. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού και γρήγορα επεκτάθηκε και στη στέγη, με τους πυροσβεστές να δίνουν μάχη να σώσουν το σπίτι πρωτού καταστραφεί ολοσχερός. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, με τη φωτιά να καταστρέφει μέρος της σκεπής και την ίδια να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Στη
Στις πίσω τσέπες των γιατρών βρίσκεται, σύμφωνα με τις σοβαρές αποκαλύψεις της εφημερίδας Νεολόγος Πατρών, η σειρά προτεραιότητας για τα χειρουργεία στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, όπου εξυπηρετούν και την Ηλία. Μάλιστα, οι ασθενείς που περιμένουν από 2 έως και 8 μήνες ακόμα για χειρουργεία που θα πρέπει να γίνουν άμεσα, με τα ηλεκτρονικά στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα να είναι πλασματικά. Καταστάσεις οι οποίες παραπέμπουν σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής επικρατούν στα τρία μεγάλη νοσοκομεία της Αχαΐας σε σχέση με τις λίστες αναμονής ασθενών οι οποίοι πρέπει να χειρουργηθούν. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, οι λίστες που αναρτώνται στις αντίστοιχες ψηφιακές σελίδες είναι πλασματικές, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στο αντίστοιχο site δεν είναι καν αναρτημένες. Σύμφωνα με την έρευνα του Νεολόγου, στις ηλεκτρονικές λίστες αναμονής, τις οποίες είναι υποχρεωμένα να αναρτούν τα νοσοκομεία, δεν παρουσιάζεται καμία αναμονή, ενώ την ίδια ώρα ο πραγματικός αριθμός πολιτών από την Πάτρα και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, που περιμένει να μπει στο χειρουργικό τραπέζι, ανέρχεται σε δεκάδες ανακλινική και ειδικότητα. Η κατάσταση με την αναμονή στα χειρουργεία έχει μία συγκεκριμένη αιτία. Την υποστελέχωση και την υποβάθμιση των νοσοκομείων. Μιλάμε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή στο Ρίο λειτουργούν 8 από τις 12 αίθουσες σε καθημερινή βάση. Οι υπόλοιπες 4 δεν λειτουργούν λόγω μη ύπαρξη προσωπικού. Και στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα λειτουργούν οι 3 από τις 6 αίθουσες καθημερινά. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Νεολόγος, ο πραγματικός χρόνος αναμονής στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας ξεκινά από 2 μήνες και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει τους 8. Το ρεκόρ κατέχουν οι ορθοπαιδικές κλινικές με την αναμονή να φτάνει τους 8 μήνες και στη δεύτερη θέση είναι οι ουρολογικές με 6 μήνες. Στα τμήματα γενικής χειρουργικής και ορειλά η αναμονή κυμαίνεται από 2 έως και 4 μήνες. Στον Άγιο Ανδρέα χαρακτηριστικά είναι 2 αναισθησιολόγοι που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα χειρουργεία του νοσοκομείου του Άγιο Ανδρέα και είναι μετακινημένοι για να λύσουν προσωρινά το πρόβλημα των χειρουργείων στο Καραμανδάνιο. Στις δύο ναυαρχίδες της Δημόσιας Υγείας που έχουν έδρα την Πάτρα, αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι πραγματικές λίστες με τους ασθενείς που περιμένουν μήνες στην ουρά για να χειρουργηθούν βρίσκονται στις τσέπες των γιατρών. Σε αυτές με ευθύνη και των διοικούντων δεν υπάρχει πρόσβαση, αλλά πολύ περισσότερο με κανένα ίχνος διαφάνειας ως προς τη διαμόρφωσή τους. Σε πολλές περιπτώσεις, από τη λίστα που έχει διαμορφώσει κάθε γιατρός, την οποία γνωρίζει μόνο αυτός, η χειρουργική επέμβαση γίνεται αφού πρώτα βαφτιστεί το περιστατικό επίγον κατά την ημέρα εφημερίας του γιατρού. Η κατάσταση έχει πλέον βγει εκτός ελέγχου, ενώ ενδεικτικό των όσων επικρατούν είναι το γεγονός ότι πριν από λίγα 24 ώρα, στελέχη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έκαναν έφοδο στο Άγιος Ανδρέας, βάζοντας στο μικροσκόπιο το συγκεκριμένο θέμα. Και τώρα, δηλαδή, η θέση και τη θέση είναι να στελεχωθούν όλες οι αίθουσες ώστε να λειτουργούν σε καθημερινό επίπεδο και να στελεχωθούν οι κλινικές και με ιατρικό και με παρατηρικό προσωπικό με μόνιμες σχέσεις εργασίας. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα των τελευταίων ετών με την Κορινθιακή Σταφίδα αλλά και τους παραγωγούς στους νομούς της Πελοποννήσου να ακρούν πλέον τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την βιωσιμότητα του εμβληματικού αυτού προϊόντος. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, σε κάθε τόνο με την πορεία από το 2019 μέχρι και σήμερα, ο μαύρος χρυσός απειλείται. Απειλείται όμως με αφανισμό αυτή τη φορά. Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν οι σταφυδοπαραγωγοί της Πελοποννήσου, μια και η καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας εγκαταλείπεται. Τον Φεβρουάριο του 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλες οι συντελεστές κόστους, δηλαδή γεωργικά εφόδια, ενέργεια, εργατικό κόστος, όλα αυξήθηκαν πάρα πολύ. Και το οξύμορο ποιο είναι, ότι βλέπουμε ενώ μέσα στο προηγούμενο έτος η μέση τιμή ήταν 1-1,5 ευρώ, σήμερα έχει φτάσει στα 70 λεπτά. Δηλαδή επίσης ακόμα, παρότι μετά τον πόλεμο όλοι προσδοκούσαν ότι εκ των πραγμάτων θα υπάρξει μια βελτίωση της τιμής, επειδή αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, όπως σας προανέφερα, το αντίθετο της σταφίδας. Η τιμή της σταφίδας από τα 2 ευρώ το 2019 έχει καταρρεύσει στα 60-70 λεπτά το κιλό φέτος. Οι σταφιδοπαραγωγοί είναι σε απόγνωση καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε το καλλιεργητικό κόστος και ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας με τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξη του προϊόντος. Δηλαδή, για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν από θέμα. Δηλαδή, μας έμειναν κάποια πλεονάζουσα ποσότητα. Η αγορά λοιπόν φρενάρισε. Και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που παρατηρούμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ότι στα 3 προηγούμενα χρόνια, δηλαδή 19, 20, 21,
βλέπαμε κάθε έτος 900 με 1000 τόνους μείωση των εξαγωγών κορινθιακής σταφίδας. Το πρόβλημα που υπάρχει με τα αποθέματα παρουσίασε σε όλες τις διαστάσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος Πανηγυαλίου Ενώσεως Συνεταιρισμών, εκφράζοντας παράλληλα και τις ανησυχίες του για το μέλλον του προϊόντος. Περίψευσαν λοιπόν για πρώτη φορά ποσότητες, τις οποίες η πολιτεία δεν απορρόφησε. Και αυτό ήταν το παράπονο των σταφιδοπαραγωγών σε όλη την Πελοπόννησο και στα Ιόνια νησιά. Δηλαδή, ενώ αποσύρθηκαν μέσα στην πανδημία πλεονάζουσε ποσότητες ίνου και άλλων προϊόντων, για τη σταφίδα δεν έγινε. Παρότι, επαναλαμβάνω, το πλεόνασμα αυτό υπάρχει μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές, αφού η ακρίβεια στο σύνολο της οικονομίας στραγγαλίζει τα εισοδήματά τους, αναγκάζοντάς τους να μετρούν και το τελευταίο ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι λαϊκές αγορές της Ηλίας, αφού παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί συγκρατούν με κόπο χαμηλά τις τιμές, ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει. Αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη προσέλευση καταναλωτών και αγορές από τους πάγκους με το σταγονόμετρο. Την ώρα που οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών της Ηλίας έχουν ρίξει τις τιμές των προϊόντων στο ελάχιστο, η γενικότερη ακρίβεια παντού και η αβεβαιότητα των καταναλωτών οδηγεί σε συγκεκριμένες και στοχευμένες αγορές. Αποτέλεσμα να παρουσιάζεται και στην παραδοσιακή λαϊκή αγορά υποτονικότητα και μειωμένη κίνηση. Δεν ψωνίζει τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει φράγκο πουθενά, ακρίβεια. Και αν πήρανε 5 φράγκα από το λάδι, τα δώσανε σε λιπάσματα, σε ογάδες, πετρέλαια. Και είμαστε όσο πάμε και χειρότερα. Είναι μαζεμένος πάρα πολύ ο κόσμος, ψωνίζει μόνο τα απαραίτητα. Γιατί και αυτός ζορίζεται, πώς να τα βγάλει πέρα με τόσα έξοδα που και όλα να κρυβαίνουν μέρα με τη μέρα. Όχι, δεν ψωνίζει, δεν έχουν λεφτά ο κόσμος και να τα άλλα. Κρίση μεγάλη. Την ίδια στιγμή το κόστος των παραγωγών στο χωράφι έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Οι ίδιοι προσπαθούν να έχουν το μικρότερο δυνατό κέρδος. Όμως πλέον το πρόβλημα της ακρίβειας και της μείωσης του εισοδήματος χτυπάει και τη δική τους πόρτα. Δεν πάει καθόλου καλά. Τώρα γιατί... Ακρίβεια έτσι. Όχι, η λαϊκή είναι πιο φτηνή. Η κίνηση είναι υποτονική. Δεν ψωνίζει ο κόσμος μετρημένα πολύ λιγοστά και με το μέτρο. Τα έξοδα παραγωγής έχουν ανεβεί τουλάχιστον 90%. Λιπάσματα, φάρμακα, εργατικά. Τα πάντα. Και εμείς θα σταματήσουμε να ερχόμαστε λαϊκοί, διότι δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα εξόδα μας. Εδώ είμαστε παραγωγοί και περιμένουμε να ζήσουμε. Έχουμε καλά πράγματα, φρέσκα, καλά υγιεινά. Αυτό που όλοι ζητούν είναι την άμεση αλλαγή του κλίματος και τη στήριξη από την πολιτεία στο σύνολο της κοινωνίας, αφού η κατάσταση τίνει να οδηγηθεί στο απροχώρητο. Θα πάει πίνα φουσκή όπως πάμε. Και έρχονται μετά οι πολιτικοί και σου λένε το καλά της νοικοκυράς. Πιο καλά της νοικοκυράς κάθε μέρα πάνω. Μας κοροϊδεύουν. Να γυρίσει ο κόσμος, και το ξαναλέω, να γυρίσει ο κόσμος στις λαϊκές αγορές που είναι πρώτο χέρι, παραγωγός και πάγκος. Ο κόσμος ψωνίζει πάντα από τη λαϊκή και τον ευχαριστούμε που τη στηρίζει, γιατί η λαϊκή πάντα έχει φρέσκα, καλά και φτηνά πράγματα. Αλλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί και σε άλλα έξοδα που έχει. Καθότι έχουν ακριβήνει τα πάντα, τα τρόφιμα, τα βενζίνες, το ηλεκτρικό και σε εμάς τους παραγωγούς έχει ανέβει το κόστος πάρα πολύ. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, σε ρύθμιση των χρεών από 36 έως και 120 δόσεις προχωράει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες σε εφορία αλλά και ασφαλιστικά ταμεία, το οικονομικό επιτελείο διευκρινίζει ότι δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των 120 αλλά και των 72 δόσεων, που απολέστησαν τα χρόνια της πανδημίας ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες. Σε ρύθμιση χρεών από 36 έως 120 δόσεις για χιλιάδες πολίτες προχωράει η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά στους οφειλέτες σε εφορία και ταμεία, το Οικονομικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο. Βάσει αυτού, παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των 120 και 70 δόσεων που απολέστησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η του Φλεβάρη. Η αναβίωση των ρυθμίσεων αυτών πραγματοποιείται έως τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους με καταβολή 2 δόσεων.
και με την αναβίωση όλων των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ρύθμισης των 120 δόσεων. Για τους ίδιους τους οφειλέτες που θα αναβιώσουν τις ρυθμίσεις 120-72 δόσεων, έχουν παράλληλα ρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερόμενες ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεώνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, δίνοντάς τους μια περαιτέρω ευκαιρία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενη ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση αυτών των δόσεων κατά περίπτωση ή απώλεια αυτής. Χαρακτηριστικά είναι και αρκετά παραδείγματα. Αρχικά, έχω ρύθμιση 120 δόσεων, την οποία σταμάτησα να πληρώνω τον Φλεβάρι πέρυσι. Τον Απρίλιο του 23 κάνω αίτηση για αναβίωση και καταβάλω δύο δόσεις, επικυρώνοντας έτσι την αναβίωση ρύθμισης μαζί με τα ευεργετήματα αυτής, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών μου λογαριασμών. Επίσης, αναβιώνω ρύθμιση 120 δόσεων και παράλληλα έχω και άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν αυτών που ενέταξα στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Είμαι υποχρεωμένος να τις εντάξω στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων μέσα στην προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά σε φορολογουμένους που ήταν συνεπείς μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Γι' αυτόν τον συνεπή λοιπόν φορολογούμενο εισάγεται μια νέα ρύθμιση 36-72 δόσεων. Για όλους όσοι την 1η Νοεμβρίου του 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Συνεπώς, στο πεδίο της νέας ρύθμισης υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ με την ένταξη των οφειλών στην εν λόγω ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων να ισχύουν. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των οφειλών στην εν λόγω νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων θα ισχύσουν ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Σειρά βελτιώσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει το δίχτυ προστασίας από το επερχόμενο κύμα πληθυριασμών. Οι βελτιώσεις που προωθεί το οικονομικό επιτελείο θα έχουν άμεση ισχύ, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις δανείων. Επιδιώκοντας την ενίσχυση του δικτύου προστασίας από το επερχόμενο κύμα πληστηριασμών, η κυβέρνηση εξήγηλε σειρά βελτιώσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα τεθούν άμεσα σε ισχύ προβλέπουν την κλιμάκωση της πίεσης προς τις τράπεζες, προκειμένου να μην απορρίπτουν αδικαιολόγητα τις ρυθμίσεις που προσφέρει η πλατφόρμα του εξοδικαστικού στους δανειολήπτες. Ένα στεγαστικό δάνειο βάσης, δηλαδή ένα μικρό στεγαστικό δάνειο της τάξης των 45.000 ευρώ, είδε τη δόση του από τα 200 ευρώ να πηγαίνει στα 270. Όπερ σημαίνει σε ετήσια βάση μια αύξηση των 840 ευρώ. Εάν τώρα που με τα βεβαιότητες θα γίνει αυτό, διότι έχει ανακοινωθεί, έρθουν άλλες κατ' ελάχιστον 5 αυξήσεις επιτοκίων, από τα 200 ευρώ που πήγε στα 270 θα εξελιχθεί περίπου στα 380 με 390 ευρώ, δηλαδή θα διπλασιαστεί. Υπάρχει η πιθανότητα περίπου 80 με 90.000 στεγαστικά δάνεια να σταματήσουν να εξυπηρετούνται ή να εξυπηρετούνται μερικώς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε νοικοκυριό επί 3 ή 4 άτομα, μιλάμε για ένα δείγμα πληθυσμού στις 250.000 που θα κινδυνεύσουν με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 3.500 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς συνολικού ύψους αρχικών οφειλών 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει ανέλθει στο 70% με αυξητική τάση. Τράπεζες και οικονομικό επιτελείο επιχειρούν να ενισχύσουν το ενδιαφέρον αλλά και την απόδοση του εξοδικαστικού μηχανισμού με κίνητρο την παροχή κουρέματος των οφειλών σε ποσοστό που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει και το 30%. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για το πρώτο εξάμηνο του 2023 αναμένονται ρυθμίσεις οφειλών 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που στο θετικό σενάριο μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το βασικό σενάριο προβλέπει νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα προκύψουν από αιτήσεις ύψους 392 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, αιτήσεις ύψους έως και 775 εκατομμύρια ευρώ που αξιολογούνται από τους χρηματοδοτικούς φορείς ή και το δημόσιο και αιτήσεις ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Το ανωδικό ράλι της αυξήσεως των επιτοκίων δυστυχώς δεν θα σταματήσει εδώ. Σύμφωνα
και με ανακοινώσεις, αλλά και με αναφορές τόσο της ΦΕΔ, δηλαδή της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής, όσο και της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαστόματος κυρίας Λαγκάρτ. Δυστυχώς αυτό το ράλι θα συνεχιστεί σίγουρα καθόλου το πρώτο εξάμηνο του 2023. Με θετικό πρόσημο και ενδιαφέρουσες ομιλίες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου Ποιότητας Ζωής με Βιωσιμότητα και Αθλητισμό στον Πύργο, όπου διοργάνωσε ο Δήμος και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Παπότερος στόχος αυτού του συνεδρίου, αλλά και της γενικότερης συνεργασίας, είναι η αθλητική διοργάνωση Εθνικής Εμβέλειας στον Πύργο. Με θετικό πρόσημο και ενδιαφέρουσες ομιλίες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου Ποιότητα Ζωής με Βιωσιμότητα και Αθλητισμό στον Πύργο, που διοργάνωσε ο Δήμος Πύργου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με στόχο την εξωστρέφεια της περιοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η υλοποίηση του Διημέρου Επιστημονικού Συνεδρίου στον Πύργο της Υγείας, όπως επίσης και η πρότασή μας και η μελέτη μας για την υλοποίηση ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος στο Δήμο Πύργου, το οποίο πιστεύω μετά από 25 χρόνια θα γίνει πράξη εντός του Ιουνίου του 2023. Μια πλειάδα επιστημόνων, στελέχη και μέλη αθλητικών συλλόγων, αλλά και εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το παρόν, σηματοδοτώντας την ουσιαστική συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την τοπική αυτοδιοίκηση της Ηλίας. Να πραγματοποιηθεί στον Πύργο αυτό το σημαντικό συνέδριο με τις αξιόλογες εισηγήσεις των εκλεκτών εισηγητών. Είναι ένα θέμα που αγγίζει το ενδιαφέροντα όλων μας μέσα σε αυτές τις υγειονομικές κρίσεις που ζούμε και έχουμε προβληματιστεί πώς θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε ότι, και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι αυτός εδώ ο τόπος έχει δώσει το νόημα και το συμβολισμό της ευγενούς άμυλας, το εφαγωνίζεστε, το κομμάτι λοιπόν του αθλητισμού στην παγκοσμιότητα. Ίσως αρκετοί δεν ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον τα έμαθα τα τελευταία χρόνια, ότι αυτός εδώ ο τόπος έχει δώσει και το νόημα, την ουσία της βιωσιμότητας στην παγκοσμιότητα. Στον κάλιστον της Ελλάδος τόπων, στη γη του αθλητισμού και του ολυμπισμού στην Ολυμπιακή Γη της Ηλίας, είναι ο πλέον κατάλληλος τόπος να διεξαχθεί μια ημερίδα που θα συνδέει τον αθλητισμό με την ποιότητα ζωής, με την ευεξία. Θα μπορούσε να γίνει και χώρος υποδοχής ακόμα και ενός Diamond League για αρχαία Ολυμπία, αν και εφόσον βεβαίως βρεθεί κάποιος επενδυτής να στηρίξει κάτι τόσο μεγάλο επίβολο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που τονίστηκε κατά τις ομιλίες σχετικά με το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει τμήματα σε όλους τους νομούς εκτός από την Ηλία. Η Φεριακή Διεύθυνση Ελληνικής Ελλάδας στηρίζει και χαιρετά την πρωτοβουλία σας προκειμένου να αναδειχθούν αυτά τα ωφέλη και κυρίως να αναπτυχθούν πολιτικές περαιτέρω ανάπτυξης αυτής της σχέσης. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξής. Ο αθλητισμός στη χώρα μας αποτελεί κυρίως προαιρετική δράση και ενασχόληση. Μήπως λοιπόν έχουμε φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου να εξετάσουμε τη δυνατότητα για ενασχόληση αυτή με τον αθλητισμό να αποτελέσει δομικό χαρακτηριστικό άμεσης ενασχόλησης στη ζωή μας, κυρίως των νέων μας, χωρίς να παραλείπεται βέβαια και ευρύτερες όλες τις ηλικίες. Σκοπός του συνεδρίου, η αθλητική διοργάνωση Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή, ενώ κατά τις συνεδρίες αξίζει να σημειωθεί πως κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τον άξονα λειτουργίας νέων δραστηριοτήτων στο κομμάτι της κοινωνίας, της πολιτείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια μελέτη που θα παραδοθεί με τη μορφή πρακτικών στον Δήμο Πύργου. Έχουμε τον αθλητισμό ως ένα βασικό στοιχείο των ακαδημαϊκών μας προσπαθειών. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη καλύπτει τον αθλητισμό όχι από την πλευρά μόνο της δημιουργίας και της ανάκτησης του σπορ, αλλά των επιπτώσεων που έχει ο αθλητισμός στην κοινωνία μας ως φαινόμενο πολιτικό, πολιτιστικό. Η μελέτη την οποία δημοσιοποίησε η Διανέωση σχετικά με την αναστρότηση της ηλίας και στρατηγική και προτάσεις πολιτικής. Νομίζω ότι υπάρχει ουσία σε αυτή τη μελέτη. Βεβαίως η απόσταση που πρέπει να διανύσει κανείς από τη μελέτη μέχρι την αρχή της υλοποίησης είναι μεγάλη.
Με κεντρικό ομιλητή το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Τεμπονέρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της οργάνωσης μελών Αρχαίας Ολυμπίας του κόμματος. Τόσο ο κ. Τεμπονέρας, όσο και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός εξαπέλεσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ανέλησαν και τους 6 βασικούς προγραμματικούς άξονες του ΣΥΡΙΖΑ για τις επερχόμενες εκλογές. Μήνυμα αλλαγής και νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, μετέφερε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας της ομάδας μελών του κόμματος στην Αρχαία Ολυμπία. Τόσο ο κ. Τεμπονέρας, όσο και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός άσκησαν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο για το ξεπάγωμα των πληστηριασμών, όσο και για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια. Θεωρούμε ότι αφορά ενδεχομένως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα χάσουν τα σπίτια του. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το ζήτημα του ειδικού χρέους αφορά βεβαίως την πρώτη κατοικία, αφορά όμως την επαγγελματική στέγη, αφορά βεβαίως και την αγροτική γη, μιας και βρισκόμαστε σε έναν κατεξοχήν αγροτικό νομό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία έχει καταθέσει ορισμένα δεδομένα στο δημόσιο διάλογο και ορισμένα πεπραγμένα την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Μια καταιγιστική ακρίβεια βιώνουμε. Μια κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είμαστε πρώτοι στην τιμή της μεγαβατόρας. Αυτή η χώρα εδώ, η Ελλάδα, είναι πρώτη στην τιμή της μεγαβατόρας σε όλη την Ευρώπη. Συνεχόμενες μέρες, μήνες κλπ. Δεύτερη στη βενζίνη. Έχουμε το δεύτερο επίσης χαμηλότερο εισόδημα. Τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη από όλες τις χώρες. 27, τη δεύτερη μετά τη Βουλγαρία. Όπως είπαν κατά τις τοποθετήσεις του, η νίκη του κόμματος στις εκλογές της Άνοιξης αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ξανά κυβέρνηση. Ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται μεγάλος αγώνας μέχρι και την ημέρα που θα στηθούν οι κάλπες. Παράλληλα, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος σε εκλογική θέση, ανέλησε τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις λεγόμενες 6 εθνικές προτεραιότητες. Είναι η κυβέρνηση η οποία έχει ψηφίσει ένα πτωχευτικό νόμο, ο οποίος έχει καταστήσει 700.000 ακίνητα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια των εταιριών διαχείρισης και στα γνωστά funds, αν θέλετε περιουσία υπολαιλασία ή αν θέλετε λαϊκή περιουσία η οποία θα βιώσει μια δίαινα διανομή από τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία στα χέρια λίγων, ισχυρών, εγώ θα πω και κομματικά εμετέρων. Για όλες αυτές τις σκοπιές, τις αρνητικές σκοπιές, είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες. Όλοι γνωρίζουμε ποιος κυβερνά και όλοι γνωρίζουμε ποιες εκλογές κάνει. Είναι μια μεροληπτική κυβέρνηση που ασχολείται μόνο και φροντίζει μόνο τα συμφέροντα και την κερδοφορία των λίγων, των ισχυρών και αδιαφορεί για το πώς θα επιβιώσουν όλοι οι υπόλοιποι, πώς θα επιβιώσουμε όλοι εμείς. Στο τέλος της εκδήλωσης, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τα μέλη της οργάνωσης Αρχαίας Ολυμπίας έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους και ευχήθηκαν καλή χρονιά και νίκη του κόμματος στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στη μνήμη των αστυνομικών που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά την διάρκεια ένοπλων συμπλοκών, καταδιώξεων, τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και ατυχημάτων των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Στο κτίριο της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Ηλίας, στον Πύργο, παρουσία πλήθους αστυνομικών, συγγενών των πεσόντων, απλών πολιτών και εκπροσώπων φορέων και αρχών. Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, το πρώτο ψυχοσάββατο κάθε χρόνου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης υπέρ των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αστυνομικών. Και έτσι το πρωί του Σαββάτου, στο ισόγειο του κτηρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όσων αστυνομικών θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος. Παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, κύριο Αθανασίου. Όταν αποφασίσαμε να μπούμε στην αστυνομία, δώσαμε έναν όρκο. Να υπηρετούμε την πατρίδα, να υπακούμε το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπερασπιζόμαστε μέχρι τελευταίο ραγίδος του αίματός μας στις ημέρες. Αυτό έπραξε ο Βασίλης ο Μαρτζάκης, ο Νίκος ο Γεωργίου και ο Βασίλης ο Λάπας. Αυτό έπραξαν και 136 συνάδελφοι οι οποίοι έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, παιδιά και αγαπημένα πρόσωπα. Για όλους εμάς που υπηρετούμε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελεί υποχρέωση και καθήκον να μην τους ξεχνάμε, να τους τιμούμε
όμως αποτελεί και υποχρέωση της πολιτείας τη θεσμική θωράκιση της Ελληνίδας και Ελληνίδας αστυνομικού. Με την παρουσία σας, τιμά ιδιαίτερα το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και τους εκτυπώντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτή τους την κίνηση δήλωσαν πως δεν ξέχασαν τους πεσόντες συναδέλφους τους, ενώ εκτός από την οικογένεια των ένστολων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας, παραβρέθηκαν και συγγενείς των πεσόντων αστυνομικών που πάντα θα θυμούνται τους δικούς τους ανθρώπους που έχασαν τόσο άδοξα. Εν ώρα υπηρεσίας χάθηκαν συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών, ενόπλων συμπλοκών, τροχαίων και πολλών άλλων ατυχημάτων. Έπεσαν επάνω στην διάθεση και στην έκφραση της αγάπης για τον συνάνθρωπό τους, θυσίασαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τη ζωή τη δική μας και εμείς οφείλουμε η χρέωση ιερό να τους εκτιμούμεθα και να προσευχόμεθα για αυτούς. Ενώ η Ηλία μετρά τα τελευταία χρόνια 9 πεσόντες αστυνομικούς στο καθήκον και έναν ακόμα που σκοτώθηκε στον πύργο και καταγόταν από άλλη περιοχή. Τιμούμε σήμερα τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον. Τιμούμε όμως και τον Έλληνα αστυνομικό για την κοινωνική του προσφορά. Τον Έλληνα αστυνομικό που εγγυάται το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια. Οι αστυνομικοί μας κάνουν τη δουλειά τους, υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και μέσα σε αυτό τον αγώνα έχουμε χάσει και αστυνομικούς. Έχουμε χάσει ανθρώπους που υπηρέτησαν τον πολίτη, την ασφάλεια του πολίτη, την προστασία. Σήμερα τιμούμε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, που έπεσαν στο καθήκον. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων που διοργάνωσε αυτή την τελετή. Εμείς είμαστε εδώ για να θυμόμαστε, να τιμούμε και να στεκόμαστε δίπλα και να θωρακίσουμε όσο είναι δυνατόν το επάγγελμα του αστυνομικού. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.